Γεια σου και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο μαζί μου στο κανάλι μας εδώ στο YouTube. Κρέτανο. Λοιπόν, σήμερα είναι Μεγάλη Πέμπτη. Πώς ξεκινάει για μας η Μεγάλη Πέμπτη? Έχουμε έρθει Ηράκλειο. Να φέρουμε το αμάξι για σέρβις. Είμαι μαζί με τον Δημήτρη. Τη μαμά μου την έχει, τη Διονυσία την έχει η μαμά μου, ό,τι να είναι. Ξύπνησα με πονοκέφαλο, δεν γνωρίζω το λόγο. Έχω να κάνω αρκετά πράγματα στο Ηράκλειο που δεν νομίζω ότι θα τα προλάβω. Θα δείξει. Μετά τι θες να πάμε να φάμε? Chicken nuggets. Θα πάμε να φάμε κοτομπιτσές. Chicken nuggets στη σημαίνει. Α, φτερούγες. Όχι, τα κοτόπουλα που είναι στα... Ναι. Που παίρνει τα μπέργκερ. Πώς το λένε? Αμάξι έτοιμο. Μίτσος έτοιμος. Το παράξενο είναι ότι πριν δύο μέρες που ήμασταν εκδρομή με τον Κωστή στον Παλί, στο Ρέθυμνο, έριχνε καρέκλες. Τώρα είμαστε στο Ηράκλειο. Κοντεύω να σκάσω, δηλαδή και αυτό το λεπτό που κάμισο που φοράω από πάνω, κοντεύω να σκάσω. Άμα έλα. Και ο Δημήτρης ζεσταίνεται. Πάμε. Πιο real πεθαίνεις, είμαι στην κλινική, θέλω να κάνω θεραπεία για την κυταρίτιδα. Δεν θα το έχανα αυτό, δεν θα το έχανα φύγει αυτό. Και έχουμε παραγγείλει McDonald's του Δημήτρη να φάει. Πρώτη φορά θα φάει McDonald's, δεν έχει ξαναφάει στη ζωή του. Θα δείξει πώς το πάει. Συγγνώμη, Δημήτρη μου, τι τρως? Το απολαμβάνει κιόλας. Το μυστικό είναι η κρυοσάουνα, φίλοι, για να χάσεις κιλά. Κρυοσάουνα. Ποιος σου πήρε, Διονυσία, δώρο? Ποιος? Τρέχω όλη μέρα, ήρθα στο μαγαζί, μόλις ήρθε ο Κωστής. Να πάμε το κρέας στη μαμά του, γιατί θα κάνουμε εκεί ανάσταση. Εννοείται ότι είναι εδώ και η τρόξη. Και έλα να σε πάρω μαζί. Αυτές τις μέρες ο μόνος ήχος που ακούγεται στο μαγαζί είναι ο ήχος του κουτσουρζού που κόβει ο πατέρας μου κρέας. Δεν ξέρω πόσα κιλά έχουμε κόψει σήμερα. Μεγάλη Παρασκευή. Η Ιωνά της Γεννησίας της έφερε ένα αυγό πέπα γουρούνα. Είναι πάρα πολύ βαρύ ωστόσο. Ναι. Και εδώ εννοείται η Γεννησία έχει κάνει τα μαγικά της. Το μαγαζί της Ιωνάς μας είναι αυτό εδώ πέρα. Και είναι ένα concept store. Είναι στην Αρκαδίου 65. Να περάσετε γιατί έχει πολύ πολύ ωραία ρούχα. Και τώρα εγώ έχω βάλει φορμούλα, μην δίνεις στο χαμό πίσω σημασία. Φορμούλα, μπλουζάκι, απλό t-shirt και θα βάλω και αθλητικά. Θα πιάσω το μαλλιά με ένα κότσο. Αλλά πριν πιάσω το μαλλιά με ένα κότσο θα βάλω αυτό που είναι τέλειο. Να τα χτενίσω. Θα με για καφεδάκι στο παιδότοπο. Με την ονά μας. Είσαι, τη βλέπεις? Είναι αυτή εκεί η μικρή, αυτή. Καλημέρα, σήμερα είναι μεγάλο Σάββατο. Λοιπόν, περίμενα να σου πω πώς ξεκινάει η μέρα μας. Η νονά μας μόλις έφυγε, έμεινε δύο μέρες μαζί μας. Σίγουρα η Διονυσία μόλις ξυπνήσει θα βγάλει γκρίνια. Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να μαζέψω λίγο τα ρούχα. Ναι, λίγο αυτό το χάος εδώ. Αυτά είναι για σίδερο. Έχουμε παράγγειλα καφέ πριν λίγο και ήπιαμε έτσι δύο γουλές μαζί και έφυγε. Οπότε, ναι, θέλω να κάνω ένα μπανάκι, έβαλα θερμοσύφωνα, θα μαζέψω λίγο, να βάλω λίγο σκουπά να σπουγγαρίσω. Να πάω στο μαγαζί να κάνω τα ψώνια μας. Έχω παραγγείλει βέβαια τσουρεκάκια και αυτά. Δεν έχουμε φτιάξει. Το βράδυ θα πάμε στην πεθερά μου, θα σε έχω μαζί. Χθες δεν μπορούσα να σε έχω μαζί, πραγματικά πήγαμε τα κλασικά επιτάφιο, εκκλησία, στο μαγαζί. Ναι, το χείλη μου σκάσει πολύ. Αυτά. Χαμούλη γινόταν να σου πω την αλήθεια χθες. Νιστάζω πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να σηκωθώ, έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Πριν ξυπνήσουν, αξία ανεκτήμητη. Μπάνια δεν έχω κάνει ακόμα βέβαια, μάζεψα αυτά τα ρούχα. Βάλα πλυντήριο, άπλωσα. Δύσκολη μέρα η σημερινή. Δύσκολη. Το αμάξι είναι ψώνια γεμάτο, η καρότσα, χλωρίνης και αυτά. Να τα κατεβάσω και να ξαναπάω στις μοίρες, να στείλω κάτι πράγματα, κάτι δώρα. Φέραμε κάτι πράγματα στη γαλιά εδώ για το τραπέζι το βράδυ. Πήγα κομμωτήριο εγώ να κάνω ένα ίσχυμα. Έχω τη Διονυσία μαζί μου. Ναι, χαμούλησε. Λοιπόν, είχαμε δουλειά το μεσημέρι αρκετή, η αλήθεια είναι. Τώρα μια χαρά χαλαρά, δεν έχει τίποτα.
Μεγάλο Σάββατο, λογικό, φίλοι. Πήρα παπούτσια της Γεννησίας αυτά. Γιατί πήρα και του Δημήτρη. Έχουμε στείλει όλα τα δώρα, έχουμε στείλει τα πάντα. Τώρα θέλω να αλλάξω τη Γεννησία. Χάλασε το πλυντήριο μέσα των πιάτων. Των πιάτων, γιατί έχουμε άλλο για τα πιάτα, άλλο για τα ποτήρια. Λογικό, λέω εγώ ότι τις μέρες κάτι δεν θα γίνει. Εγώ πρέπει να γράψω τις κρατήσεις μου. Ωστόσο είναι... είναι περίπου 300 άτομα και μέχρι το απόγευμα. Θα τα κάνουμε δύο γεμίσματα. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν... αύριο θα είναι μαρτύριο. Μαρτύριο θα είναι αύριο, έλα. Πάμε να σ' αλλάξω. Ναι, θα σου βγάλω το κορδόνι. Λοιπόν, να σου δώσω κι εγώ το δώρο που σου πήρα για το Πάσχα. Πες μου, Δημήτρη, την μπλούζα, σήκω στο χέρι σου. Έλα, έλα, έλα. Έλα, 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 γιατί δεν παλεύεσαι, έλα. Η μπλούζα ήταν καινούργια, έλα. Ναι. Τα ίδια είναι. Αλλά πήραμε άσπρο τώρα. Μα μου αρέσει το πλεχαριστό. Σ' αρέσει. Το βάλω μου. Με γεια. Να τα χαρείς. Την υγειά σου να είσαι. Σου πήρα και αυγό που σ' αρέσει. Και lollipops. Σε αγαπάω πολύ. Να, πήραμε τα δυναμητάκια, πήραμε και παπούτσα, φτάνει, έλα. 150 χρόνια καταφέραμε να ετοιμαστούμε. Λοιπόν, το υπερτέλειο κουστούμι που φοράω είναι από μάγκο, θα σου το δείξω αργότερα ή το πρωί. Είναι τέλειο. Τσαντάκι. Αγόρι, είστε έτοιμοι. Πάμε. Δημήτρη. Τώρα. Μίτσο, πες μέσα. Τώρα θα σας βάλει. Τώρα η θεία η Αγγέλα. Όχι, μην κάνεις έτσι. Είναι σαμπάνια για παιδιά. Ναι, είναι μήλο. Λοιπόν, αυτό. Καλά. Μιχάλη, σε ακούνε. Σε ακούνε. Σε ακούνε. Ναι, από εσά είναι. Κωστή! Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, θα πεις. Ο κόλος του Ναζβέστ. Λάιπ θέμε. Ναι, από εσά είμαστε. Μπρε, Παναγία! Παναγία! Τι δεν κάνει. Μη μου πες, καλησπέρις. Θα πνευρώνω κάτι. Μπουμ! Χθες είχαμε ένα τυχές συμβάν εδώ στο μαγαζί, χάλασε το πλυντήριο πιάτων. Που σημαίνει εμείς θα δουλέψουμε σήμερα χωρίς πλυντήριο πιάτων. Το πώς θα δουλέψουμε δεν το ξέρω. Η κουζίνα είναι 3 άτομα τώρα, είμαστε μείον μία κοπέλα. Γιατί απλά δεν ήθελα να δουλέψει και έχει Πάσχα, okay. Εδώ τώρα ταιριάζει αυτό που σας λέω, ότι μερικοί θα είναι πάντα υπάλληλοι και άλλοι είναι γεννημένοι για κάτι παραπάνω. Κατάλαβες, δεν μπορείς να δουλέψεις όποτε θες εσύ σαν υπάλληλος, πρέπει να δουλεύεις όποτε υπάρχει δουλειά. Τέλος πάντων, τώρα μεγάλη ιστορία. Προσωπικά το έχω ξεπεράσει, έχω αποδεχτεί ότι τις γιορτές δουλεύω, δεν με ενοχλεί καθόλου. Είναι η ζωή μας, είναι το μαγαζί μας, όλα καλά και πάμε να στρώσουμε. Ζουζούνες! Χθες δεν σας είχα πολύ μαλλί, background ό,τι να είναι. Λοιπόν, δεν σας είχα πολύ μαζί, το μαγαζί ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ τίγκα. Κουραστήκαμε. Το βράδυ ήρθα ίσα ίσα με μηχανικές κινήσεις, έκανα ντουζ και πέθανα. Σήμερα έχουμε ξυπνήσει και αλλάξαμε εδώ μπλουζάκι Lamp House,
Εγώ να σου δείξω τον Κωστή. Η Διονυσία σήμερα είχε διάθεση να ντυθεί μπαλαρίνα. Και ντυθήκαμε μπαλαρίνες. Λοιπόν, εννοείται ότι έχει κάνει χάλια πριν να πιάνει κάτι νερά. Και ο Κωστής φοράει μπλούζα Glam House. Κωστής. Αγάπη μου. Ωστόσο, περιμένω, θέλει 2 λεπτά το πλυντήριο να το απλώσω και να φύγουμε. Ο απόλυτος πανικός, έχει βάλει το μωρό της εκεί να κοιμάται, μάλλον. Εγώ θα σου πω ότι επικρατεί ο απόλυτος πανικός σε όλο το σπίτι. Πραγματικά όμως δεν έχω καθόλου χρόνο σήμερα, ίσα τα ρούχα θα κάνω. Να τα αναπλώσω το ένα πλυντήριο και να βάλω ένα άλλο. Πιστεύω ότι αύριο ή μεθαύριο θα έρθει η αδερφή του Κωστή. Θα κάνουμε ένα καλό γενικό. Λέω ότι θα αφήσω καμιά δεκαρά μέρες ακόμα τα κουβερτοπαπλώματα και μετά θα τους πάρω κουβερλί. Πρέπει να παραγγείλω κουβερλί το κουβερλί. Καινούριο κουβερλί. Γιατί τώρα είναι που μπαίνουμε σε μία σειρά, κατάλαβες. Είχαμε φύγει χωρίς να πάρουμε τα πράγματά μας. Είναι όλα καινούρια. Είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή, από το μηδέν. Οπότε σίγουρα θα τους πάρω κουβερλί με τους αγαπημένους ήρωες και σίγουρα έτσι κάποια σεντόνια με ήρωες που αρέσουν. Το πιο πολύ του Δημήτρη τρελαίνει. Τη Διονυσία, ό,τι να τις βάλεις. Πολλά καλά. Τελείωνε, έλα, τελείωνε, έλα, έλα. Έλα. Λοιπόν, είμαστε στο μαγαζί, είναι απόγευμα, έχει σπάσει κάποιος η δουλειά. Φίλοι, έχω κουραστεί, πονάει το κεφάλι μου, πονάει όλο μου το σώμα. Νιστάζω, πεινάω, όλα τα έχω, όλα μου φταίνε. Είναι, βλέπεις τη Διονυσία. Βλέπω και ένα παιδάκι τώρα που μου δείχνει ότι βλέπει εμένα. Εμένα βλέπεις. Σ' αρέσει. Φέρε να δείξω εδώ στους φίλους μου τι βλέπει. Να το έχω πάρει. Με παίρνει στο TikTok. Μπράβο αγάπη μου, έλα. Έχουμε και το Μίτσο εδώ που γκρινιάζει. Γιατί κάτι άλλο θέλει. Γιατί μια ολόκληρη κουζίνα του Lamp House δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει στο φαΐ. Θέλει κάτι άλλο από αυτό που έχουμε. Πεινάει βάφλα, πεινάει σάντουιτς, πεινάει κρέπα. Φαΐ δεν πεινάει. 2 χρόνια έχω να σου πάρω Μίτσο κρέπα. Όλα καλά. Φίλοι, είμαστε απόγευμα προς βραδάκι. Είμαστε στο μαγαζί. Ο Μίτσος είναι εδώ με ένα κοριτσάκι που πάνε μαζί σχολείο και παίζουν τάμπλετ και κινητό. Βγήκε καλά. Χοχλιούς δεν βρήκανε σήμερα. Αν έχετε πορεία. Δεν βρήκανε σήμερα. Έχει 4 τραπέζα έξω. Περιμένουμε άλλα 6. Κρατήσεις. Φίλοι, είμαι κομμάτια. Τώρα αυτή τη στιγμή το μόνο που ανυπομονώ είναι πάω στο σπίτι. Να κάνω ένα καυτό μπάνιο. Να κάνω μπάνιο και Διονυσία. Να την πάω το πρωί στο παιδικό. Και αύριο έχω δύσκολη μέρα. Πρέπει να πάω τα κάκια. Να αλλάξω τα κάκια στο αμάξι. Και μετά να ξανάρθω στο μαγαζί. Και την άλλη εβδομάδα παίζουμε με τον Μπούχλι. Και ίδια μέρα θα γεννώ, δεν κατέχω. Να έχουμε κάτι να φάμε το βράδυ όλοι μαζί με το προσωπικό. Πώς τρώει ο Κωστής όταν δεν έχει φάει τίποτα όλη μέρα. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Νομίζω ότι έχουμε το πιο λακταριστό αντικριστό. Μαρία, εσύ τα φας μακαρόνια στο ζουμί. Τρως τώρα, τα χωνεύεις την άλλη ζωή. Σεβαστή. Ορίστε. Θα φας μακαρόνια. Εννοείται, και κρασί θα πιω. Άμα φέρεις. Τέτοια δεν θα πέμω, θα βγεις στο τσέπι. Μινά, φέρε ένα μισό κιλό κρασί, τα θες κόκκινο ή άσπρο. Όλα τα πίνω. Φέρε μισό κιλό κρασί. Μην ανοίγεσαι, μην ανοίγεσαι. Ακριβώς έτσι είμαι εγώ όταν ξυπνάω ο σκύλος. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι 8.30 ώρα. Πρέπει να πάμε στο Ηράκλειο, να αλλάξω τα κάκια, να πάω τη Διονυσία, να κάνω τροφοδοσία. Το μαγαζί έχει αδειάσει, δεν υπάρχει τίποτα. Έλα, σε έχω σε μια μέρα. Τρελή μέρα μαζί μου. Θα σε έχω όμως, φίλοι. Απλά χθες γυρίσαμε 12.40, μπήκα στο σπίτι, 1.30 ξάπλωσα. Δεν χρειάστηκε πολύ, μία που ξάπλωσα, μία που πέθανα στον ύπνο. Παιδικός, 3η του Πάσχα ανοιχτός, τσεκ, την αφήσαμε τη Διονυσία. Έχουμε μαζί το Μίτσο, πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε φτάσει η Ηράκλειο, αφήσαμε το αμάξι να κάνουμε λαγητακάκια. Κάτι τώρα που θέλω να δώσω σε κάτι παιδάκια. Εδώ ο Φωτεινή Μίτσος,
Μίτσος κάνει χαμό. Πάντα. Φίλοι, τα κάτια αλλάξαμε. Πήγαμε στο φαρμακείο του Δημήτρη, το αγαπημένο μου φαρμακείο, πραγματικά. Πήρα παυσίπονα, βιταμίνες, διάφορα πραγματάκια. Τώρα θέλω να πάω λίγο στην Eurobank να βγάλω λεφτά. Ήρθαμε αγαπημένο παπαδάκι. Από παπαδάκι ήρθαμε. Πήγαμε, πήρα καθαριστικά και αυτά, σκούπες. Τις φέρανε με τις σκούπες, τις βάλανε τις σκούπες. Τέλος πάντων, καθαριστικά και αυτά. Και ήρθαμε στο μαγαζί με το Μίτσο. Ο Μίτσος γκρινιάζει το φυσικό του, ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα. Φίλοι, μόλις φεύγω, είναι 12 και 20 και πάω στο σπίτι μου. Κάτσε να το πω σωστά. Δεν είμαι κουρασμένη, είμαι κομμάτια. Πονάει και το τελευταίο μέρος του σώματός μου. Τρεις μέρες έχω κοιμηθεί σχεδόν καθόλου. Και σήμερα σηκώθηκα σχετικά νωρίς και αύριο πρέπει να σηκωθώ νωρίς, 7 η ώρα. Και είμαι σε μια φάση που δεν την παλεύω και θα σου ξαναπώ ότι έχει 18-19, πόσο έχει 19 Απριλίου, είναι τώρα, τρίτη του Πάσχα είναι σήμερα. Ναι, δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει σεζόν δυναμικά και εγώ είμαι κομμάτια, δεν μπορώ να μαζέψω τα κομμάτια μου. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Η ζωή είναι δύσκολη. Πολύ δύσκολη είναι η ζωή. Ωστόσο, όσο σκέφτομαι ότι έχουμε ξεκινήσει το σπίτι, ότι έχω τόσα πράγματα να πληρώσω, ότι έρχεται το αμάξι, ότι τα έχω βάλει όλα στο κεφάλι μου, ότι έχω τη βάφτιση της Διονυσίας, ότι σε 10 μέρες βαφτίζω ένα παιδάκι και δεν ξέρω, με έχει πιάσει μια παράκρουση, με πιάνει το βράδυ αυτό. Αυτό με πιάνει να περάσει τις 12 και δεν είμαι στο κρεβάτι μου, φίλοι. Κατάλαβες. Πάμε τώρα να κάνουμε μπάνιο, θέλω να δω τι ώρα θα καταφέρω να είμαι στο κρεβατάκι μου. Πάμε να δούμε. Η μέρα μας ξεκινάει πρωί-πρωί. Τώρα, γιατί ο Κωστής δεν έχει το αμάξι στο ηλεκτρολόγο και πρέπει να τον πάμε να τον πάρουμε, να τον πάμε να αρμέξει, να τον πάμε στη δουλειά. Και ωστόσο έχουμε και τα σχέδια με το μηχανικό, οπότε πάμε. Πάμε και θα δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Φίλοι, σε αυτή τη φάση ο Κωστής αρμέγει στο βάθος τα κατσίκια. Εγώ πήγα φόρτο σε τροφοδοσία από τον Παπαδάκη στις Μοίρες για το μαγαζί και φεύγω γιατί πάμε στο μηχανικό να κάνουμε τοπογραφικό και να δούμε λίγο τα σχέδια, φίλοι. Και φίλοι, τώρα ερχόμαστε πιο κοντά στο όνειρο. Περιμένω το μηχανικό να βγάλουμε τοπογραφικό, να της πω περίπου πώς θέλω να κάνουμε την επέκταση και αυτά, γιατί θα πατήσουμε πάνω σε ένα παλιό κτίσμα. Θα σου δείξω, ίσως τώρα, ίσως αργότερα, δεν ξέρω αν θα τραβήξω σήμερα. Αν προλάβω, να κάνουμε τις αρχαιολογία, άδειες, όλα να είμαστε νομιμότατοι και να ξεκινήσουμε. Είμαι πολύ ευτυχισμένη σε αυτό το σημείο που κάνουμε ένα έτσι μεγάλο βήμα με τον Κωστή να φτιάξουμε το δικό μας σπίτι. Το ξεκινήσαμε, το αγοράσαμε μόνοι μας. Εννοείται ότι βοήθησε ο παπάς μου λίγο, έως πολύ θα έλεγα. Βοήθησε, ξέρεις, τη συζήτηση, στο παζάρι που λέμε να κλείσουμε τη συμφωνία, στο ότι του λέει εντάξει θα κάνουμε στον κοπελιό 2-3 δόσεις γιατί ζορίζονται τα κοπέλια. Μας έδωσε και ένα αλφα ποσό για να ξεκινήσουμε, δηλαδή τα πρώτα χρήματα τα έβαλε ο μπαμπάς μου. Να είμαστε full ρεαλιστές, φίλοι. Αχ, και τώρα είμαστε εγώ και ο Κωστής σε αυτό και ανυπομονώ, περιμένω την μηχανικό. Και να σου πω ότι το όνειρο βρίσκεται στο μονόχωρο, φίλοι, αγαπημένο μονόχωρο, μη με ρωτήσεις που είναι. Το μονόχωρο είναι ένα τσικ πριν το Γαλλία. Το Γαλλία. Η ζωή μου όλη, ήρθα να απλώσω κάτι ρούχα στο σπίτι, τα άπλωσα. Έκανα 2-3 πράγματα, βιντεάκι, story, κληρώσεις. Τώρα ξαναπάμε στο μαγαζί. Κάνει μια ζέστη απίστευτη. Φίλοι, σε αυτή τη φάση πήγα την αδερφή του Κωστή σπίτι να καθαρίσει, γιατί δεν έχει μάκι, δεν οδηγάει. Οπότε το σπίτι θα το βρούμε μετά καθαρό και έτσι κάπως θα φτιάξει η διάθεσή μας. Εγώ μόλις παράγγειλα ένα μπέργκερ και μία σίζαρς να φάω, γιατί έχω λυσάξει τη σπίνα που κοινάω. Κοινάω, που δεν έχω καμία υπομονή να περιμένω να πάω στο μαγαζί. Είναι 3 η ώρα. Θα έπρεπε να είμαι στο μαγαζί. Αντικειμενικά μιλώντας όμως είχα να κάνω τις δουλειές με τράπεζα, λογιστές, φορολογικές. Η μέρα καταλαβαίνεις πως πάει, έτσι πάει. Οπότε, τώρα θα πάμε να φάμε, γιατί έχω λιγωθεί από την πείνα. Και μετά θα πάμε να φτιάξουμε τα μαλλιά μας πλεξούδες, γιατί με ενοχλούν έτσι. Με ζεσταίνουν, μου πέφτουν, με κουράζει ο κότσος.
Οπότε θα πάμε να κάνουμε όχι αυτό το τζιγκανέ που κάνουν το ράστα, το κοτσιδάκι, το απλυτό. Αυτό δεν μου αρέσει. Είμαι full κατά. Δύο κοτσίδες με τα δικά μου μαλλιά. Έχω βάλει κανένα δύο φορές μαλλί τέστο. Ψεύτικο χρώμα. Αλλά δεν έχει ενθουσιάσει ιδιαίτερα. Ήρθε το καλοκαίρι τώρα. Δεν θέλω. Φτιάξαμε μαλάκι, κοτσίδες έκανα. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Και Wow. Μόνο στο δίσεις. Πώς το σκέφτεις? Βλέπω πατέντες από το TikTok. Από το TikTok. Τις δοκιμάζω. Τις δοκιμάζω το κοπέλι. Τι έφερε Διονύση από μπας? Μπιμπιλίνα. Να σου δείξω και τις κουρτίνες λοιπόν που δεν στις έδειξα πριν. Στη Διονυσία έβαλα αυτή εδώ πέρα την πολύ λεπτή, γιατί η Διονυσία θέλει φως. Και τα κορτινόπουστα είναι τα ίδια και στο σαλόνι και στα δωμάτια, εκτός το δικό μου που τα έχουμε κρεμάσει ακόμα. Στο Δημήτρη πήρα μία γκρι γιατί δεν του αρέσει το φως, οπότε πήρα μία blackout. Ίσως χρειάζεται και δεύτερη. Θα το δω, αλλά βασικά δύο έχω παραγγείλει, αλλά μία μου στείλανε. Λοιπόν, έξω έχω βάλει αυτή εδώ πέρα τη λευκή και αυτή που είναι κάτι σαν μπλε, σκούρο να πω. Δες και εκεί. Δες και εκεί, εκεί έχω βάλει τρίτη μεγάλη απόσταση. Επίσης άλλαξε λίγο διακόσμηση στο τραπεζάκι. Βέβαια η Διονυσία κάνει δικές της παρεμβάσεις. Και αυτά είναι τα δίπλωτα που εννοείται ότι θα έχουμε φίλοι. Χωρίς τα δίπλωτα δεν πας στενά. Φίλοι, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σου άρεσε πάτα ένα like, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι να μας στηρίξεις. Και πάτα κατά μπανάκι να σου έρθει ειδοποίηση μέχρι το επόμενο βίντεο. Σας αγαπώ.